Κύριε Υπουργέ, αισθήματα αγανάκτησης και αγωνίας έχουν οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Γαργανών για τα προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου. Κάνουν και κινητοποιήσεις. Τα ενέδειξε το Κομμουνιστικό Κόμμα με διάφορες ερωτήσεις. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Αντίθετα, επιδεινώνει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο συνεχίζουν να υπηρετούν δύο αναισθησιολόγοι. Αποτελεί ευτύχημα να εφημερεύει αναισθησιολόγος σε επίγον περιστατικό. Για παθολογική εξωτερικά ιατρία ΤΕΠ, τμήμα COVID, υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις παθολόγοι και ένας ιδιώτης με μπλοκάκι. Λείπει εξειδικευμένο προσωπικό στο μικροβιολογικό εργαστήριο για να πραγματοποιούνται ειδικές εξετάσεις. Υπάρχει σημαντική έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών, γιατί δεν μπορούν να έχουν την αναγκαία εκπαίδευση. Δύσκολα βγαίνουν οι εφημερίες στην παθολογική και γενικά οι γιατροί αναγκάζονται να κάνουν παραπάνω από τις προβλεπόμενες εφημερίες σε συνθήκες εξόντωσης. Ελλείψεις σε ιατρικό, κυρίως προσωπικό και σε ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό υπάρχουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην επίκουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, ΕΚΑΒ, λαμβάνοντας υπόψη και το ανάγλυφο της Περιφερειακής Ενότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο Δήμο Δεσκάτης, πάνω 5.000 κάτοικοι, 60 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά, το τελευταίο διάστημα το κέντρο υγείας μένει χωρίς παιδίατρο, εκτός των άλλων ελλείψεων σε προσωπικό και έχει προβλήματα με το ασθενοφόρο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των σοβαρών ελλείψεων είναι να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του πληθυσμού. Πολλοί εξαναγκάζονται να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και να ξαναπληρώνουν για υπηρεσίες που όφιλε να παρέχει δωρεάν το κράτος. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων που έχει ως αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση. Έχει ως αποτέλεσμα η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει η κυβέρνηση για να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις σε μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο Γρεβενών και στις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να καλύπτονται έγκαιρα και με ασφάλεια όλες οι ανάγκες του πληθυσμού 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Και τι θα κάνετε για να μονιμοποιηθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλο το επικουρικό και με όλων των ειδών συμβάσεων προσωπικό και να δημιουργεί τομέας ΕΚΑΒ στη Δεσκάτη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Βουλευτά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 2021 και εν συνεχεία της αναπληρώτριας Υπουργού το 2022, έχουν προκηρυχθεί μια σειρά αποθέσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένοι διορισμοί γιατρών κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Μία θέση επιμελητή Α αναισθησιολόγου, μία θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μία θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας μευτικής και γυναικολογίας, μία θέση επιμελητή Β ακτινολογίας, μία θέση επιμελητή Β χειρουργικής και μία θέση επιμελητή Β ουρολογίας, συνολικά δηλαδή 6 θέσεις. Οι υπόλοιπες 11 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων προκηρύχθηκαν και απέβησαν άκαρπες. Αναφορικώς τώρα με το σκέλος των νοσηλευτών, στην προκήρυξη τη μεγάλη που υπάρχει για τους νοσηλευτές προβλέπεται η κάλυψη 3 θέσεων του προσωπικού, ενώ και στην κατανομή του λοιπού προσωπικού των 910 θέσεων διαφόρων κλάδων προβλέπεται η κάλυψη 3 θέσεων προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών και η εν λόγω κατανομή έχει αποσταλεί προκειμένου να βγει προκήρυξη. Παράλληλα, εγκρίθηκε για το 2022 2 θέσεις για το Νοσοκομείο Γρεβενών χειριστής ιατρικών συσκευών και ΤΑΦΕ ιατρικών εργαστηρίων. Για το σκέλος που αναφέρεται στο Κέντρο Υγείας της Δεσκάτης, με κοινή υπουργική απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού και των αναπληρωτή οικονομικών, από τον Νοέμβριο εγκρίθηκαν 2 θέσεις για τα πληρώματα ασθενοφόρων. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου, γιατί οι θέσεις βγαίνουν. Δεν είναι θέμα, όπως αναφέρεται, χρημάτων. Τα χρήματα τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή στην υγεία, συγκριτικά με αυτά που δίνονταν το 2019, ο προϋπολογισμός του υγείας από τα 3,8 δισεκατομμύρια έχει πάει στα 5,2, είναι ένα δισεκατομμύριο, 400 εκατομμύρια παραπάνω, τα οποία δίνονται στην υγεία συγκριτικά με το τι δίνονταν πριν 3 χρόνια. Το πρόβλημα είναι όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις, γιατί οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν επιθυμούν να πάνε ή είναι ειδικότητες οι οποίες απουσιάζουν. Και ειδικά για τους αναισθησιολόγους που λέτε, είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή βρέθηκαν μόνιμες θέσεις αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, τη στιγμή που είναι μια ειδικότητα που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
Δεν έχουμε δηλαδή τους αναισθησιολόγους τους οποίους οι ίδιοι επιθυμούμε. Σε αυτές τις πράξεις λοιπόν πήγαμε και σε αύξηση των μισθών των γιατρών με 10% και συγκεκριμένα επιδόματα για ειδικότητες που αναφέρεται που φτάνουν τα 400 ευρώ, ενώ παράλληλα και για όσους είναι στα κέντρα υγείας γενικοί γιατροί και παθολόγοι έχουν επιπλέον 800 ευρώ το μήνα με τις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις που γίναν και στο πλαίσιο του προσωπικού γιατρού. Και παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο το καταψηφίσατε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτές οι 11 θέσεις οι οποίες αναφέρετε, θα δοθεί η δυνατότητα, αν ξαναβγουν άκαρπες, να μπορούν να δοθούν με τη μορφή της μερικής απασχόλησης. Και πιστεύουμε ότι στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί μπορεί να υπάρχουν γιατροί έξω, αλλά δεν θέλουν να μπουν με μόνιμη σχέση πλήρους και αποκλειστικής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η δυνατότητα της μερικής απασχόλησης μπορεί να δώσει πολλές λύσεις, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που ενδιαφέρει τους ασθενείς οι οποίοι θα βρεθούν στα νοσοκομεία είναι να τους περιθάλπει γιατρός. Άρα, εάν εμείς καλύψουμε όλες αυτές τις θέσεις, εσείς θα μας κάνετε κριτική ότι οι θέσεις δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά αυτό που θα ενδιαφέρει σε εμάς θα είναι ότι όλες οι θέσεις θα έχουν καλυφθεί. Οπότε, στις επόμενες προκηρύξεις που θα γίνουν, που είναι αμέσως στις επόμενες μέρες, εάν πάλι βγουν άγονες, άκαρπες οι προκηρύξεις, τότε θα εφαρμοστούν οι μνήες που υπάρχουν του νόμου του νέου και θα δείτε ότι και οι συγκεκριμένες θέσεις θα καλυφθούν. Και τα κονδύλια όλα συνολικά δίνονται, υπάρχουν. Δεν είναι θέμα υποχρηματοδότησης, είναι θέμα κατά πόσο υπάρχει διάθεση γιατρών να πάνε στα νοσοκομεία και αυτό το παρατηρούμε κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Μπορώ να πω ότι είχαμε και δυσάρεστες αποκαλύψεις. Γιατί θα σταθώ όχι εκεί σε αυτές που έχουν γίνει και έχουν καλυφθεί, σε αυτές που είναι άγονες. Κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια συστηματική κοροϊδία. Γενικώς μιλάω, έτσι μην το θέσουμε το θέμα προσωπικά, γιατί θα αναφερθώ στο σύνολο της πολιτικής που υπηρετείτε όλοι σας. Δεν γίνονται στο σύνολο των θέσεων. Άμα χρειάζονται 5, γίνεται 1. Τα ωράρια εφημερίες είναι εξαντλητικές. Δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις επιστημονικός διευθυντής. Ο μισθός δεν επαρκεί για κάποιες περιοχές. Δεν υπάρχει δυνατότητα για καμία εξέλιξη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή, το τυράκι, τα απογευματινά για να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημα και μπορούν να κάνουν πιο εύκολα επιλογές αλλού. Και τώρα καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι όταν έχετε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις, θα τις καλύψετε με μερική απασχόληση που φαίνεται τελικά το αποτέλεσμα του στρατηγικού σχεδιασμού και του νομοσχεδίου το οποίο αναφέρατε. Αλλά κοιτάξτε τώρα, σύμφωνα με τις ομοσπονδίες, λείπουν, εντάξει, περίπου, αλλά αυτό είναι το νούμερο, 30.000 υγειονομικοί στο σύνολο, 6.000 γιατροί. Και κοιτάξτε τώρα, κύριε Υπουργέ, με 20% αυξήσεις και 13ο και 14ο μισθό, όλων μαζί με τις 30.000 προσλήψεις επόμενες, το κόστος είναι 1,5% ούτε δισεκατομμύριο παραπάνω. Και έτσι αυτό τι σημαίνει? Ότι θα καλυφθούν όλοι οι θέσεις των οργανογραμμάτων, θα σταματήσουν να υπάρχουν οι ουρές για χειρουργία, για εξετάσεις, δεν θα χρειάζεται κάποιος να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι αντιλαμβάνεται κανένας εύκολα ότι θα βρεθούν και όσοι αναισθησιολόγοι λείπουνε, γιατί στο δημόσιο θα μπορούν να καλύψουν συνολικά τις ανάγκες. Αλλά εσείς τώρα εδώ τι κάνετε? Κοροϊδεύετε τον κόσμο, ότι το λαό μας, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, γενικώς το λέω. Και όχι μόνο για τις θέσεις τις οποίες προκυρήσετε. 7 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για επιθετικούς εξοπλισμούς που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, τα έχουμε λύσει. Χρέος διευθετημένο από ΣΥΡΙΖΑ και από εσάς, πολλά δισεκατομμύρια για κάτι που δεν πήρε δραχμή ο λαός μας. Για τον τελευταίο προϋπολογισμό μιλάω. 15 δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, τους πιο δυνατούς, που δεν ξέρουν τι βγάζουν. Και 3,5 κουστούμι, 3,5 μόνο δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 2 είναι παραπάνω φόροι για τις λαϊκές ανάγκες. Αν βάλουμε εδώ και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δεκάδες δις, που είναι και αυτά χρήματα του λαού και τα προαπαιτούμενα, τα συμφωνήσατε όλοι, να δίνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά τελικά να την πληρώνει ο λαός με τους πληστηριασμούς. Να βάλουμε τα 87 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 0,2 των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το οποίο δεν μιλάτε κανένας και κανένας δεν τα παίρνει από αυτούς τους τεράστιους επιχειρηματικούς ομίλους, που βγαίνει και με απλά μαθηματικά, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήταν εκατοντάδες τα δις αν δεν καταψηφίζατε στη συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση του ΚΚΕ για την ονομαστικοποίηση των νομικών προσώπων, έτσι, και την κατάργηση της δυνατότητας διακίνησης κεφαλαίου
σε φορολογικούς παραδείσους. Θέλετε να πιστεύει ο κόσμος στις θεωρίες της ψωροκόστανας για να κάτσει στα αυγά του. Άρα εδώ βγαίνει ότι ο πλούτος και με βάση τα στοιχεία που μόνο αφήνεται να αποκαλυφθούν είναι πολλά τρεις, κύριε Υπουργέ. Με απλά λόγια, την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πολιτική, την πολιτική προστασία και όλα τα άλλα τις ανάγκες του λαού τα μετατρέψατε σε βίλες, σε κότερα, σε πισίνες και θησαυροφυλάκια για μια χούφτα μεγαλομετόχους επιχειρηματικών ομίλων. Και θυμάμαι, κύριε Υπουργέ, ότι μας είχατε αυστηρά ζητήσει να κάνουμε και τεμενάδες στους χορηγούς και στις χορηγίες επιχειρηματικών ομίλων, όπως το Θεαγένειο στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, χτυπήσατε λάθος πόρτα γι' αυτό. Αυτός είναι ο αμύθιτος πλούτος, κύριε Υπουργέ. 1,5 δις ψίχουλα για να τελειώσει ο λαός μας με το ζήτημα της υγείας του. Και λέμε ότι και αυτή είναι και η λύση. Ο λαός με το κουκουέ τελικά, αν κάποιος απορεί στην εξουσία, μαζί με το λαό στην εξουσία, αυτός ο πλούτος και πολύ περισσότερος, γιατί ξέρετε ότι λόγω του κέρδους πολλοί παραγωγικοί τομείς, πολλές δραστηριότητες, πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι ακυρωμένοι και εξοντωμένοι ακριβώς γιατί δεν υπάρχει το κέρδος. Άλλο πλούτος θα ήταν πολλαπλάσιος. Αυτό το πλούτο θα τον πάρει στα χέρια του ο λαός και θα κάνει μια ζωή την οποία δεν τη χωράει ανθρώπου νους. Και όχι τα 3,5 δισεκατομμύρια κορισέ που του βάλατε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ, κύριε Σνάπιο. Κύριε Υπουργέ. Προφανώς η συζήτηση ξέφυγε από τα όρια της ερώτησης, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί ακριβώς δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες και λογικές οι οποίες υπάρχουν. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να καλύπτονται οι θέσεις στα νοσοκομεία. Και το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε και θα γίνει προφανώς χρήση και στο νοσοκομείο των Γρεβενών στην πορεία του, έχει να κάνει με το εξής. Οι 11 κενές θέσεις που λέτε, που βγήκαν άκαρπες, ήταν θέσεις που έβγαιναν άκαρπες με το σκληρό πυρήνα τον οποίο γνωρίζαμε. Της πλήρους και αποκλειστικής. Τι λέμε εμείς τώρα? Αφενός κάνεις μια αύξηση των μισθών στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, έγινε αυτή η αύξηση και ειδικά στους γιατρούς των κέντρων υγείας που είναι γιατροί, γενικοί γιατροί, είναι πολύ μεγάλη αύξηση γιατί φτάνει μέχρι το 50% του μισθού τους. Και αφετέρου έρχεσαι και λες ότι όπου είναι άκαρπες οι θέσεις θα μπορούν να υπάρχουν και θέσεις μερικής απασχόλησης. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα με το μπλοκάκι, στην πραγματικότητα εμείς έρχεσαι και το κάνουμε θεσμοθετημένα. Για να μπορεί ένας ιδιώτης γιατρός που βρίσκεται έξω να μπει με όρους προκήρυξης και όχι με μπλοκάκι στο ΕΣΥ. Και ναι, και ένας γιατρός που είναι μέσα στο ΕΣΥ να έχει και δυνατότητα ιδιωτικό έργο. Αυτό στην εφαρμογή του θα το δείτε, εδώ θα είμαστε και θα το κρίνουμε, δίνει κίνητρα να υπάρχουν περισσότεροι γιατροί στα νοσοκομεία μας. Και ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, που μπορεί να υπάρχει ένας ιδιώτης παθολόγος έξω που δεν θέλει να γίνει γιατρός στο ΕΣΥ. Και έχει αυτό το δικαίωμα, θέλει να μείνει ιδιώτης, είναι πιο σημαντικό να μπει με κάποια σχέση μέσα στο νοσοκομείο παρά να στερείται αυτή τη θέση στο νοσοκομείο, γιατί τότε θα γίνει μεταφορά κόσμου από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Διότι άμα η θέση δεν καλύπτεται ή καλύπτεται πλημελώς, αυτομάτως θα έχει περισσότερο έργο ο ιδιωτικός τομέας. Αν αντιθέτως καλύπτονται οι θέσεις του δημοσίου τομέα, θα μπορεί να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Και αυτή είναι η λογική που στοχεύουμε. Και απαντώ στο δεύτερο σκέλος που έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές, αναφορικά με τις μονιμοποιήσεις. Εσείς θα μου πείτε, το ΚΚΕ το λέει, έχει καταψηφίσει το Σύνταγμα. Το ότι το έχει καταψηφίσει το Σύνταγμα δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, το συγκεκριμένο άρθρο, δεν μπορεί να γίνει. Αυτά που λέει δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψεύδι. Δεν μπορεί να γίνει, είναι ψέματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτομάτως μία θέση μόνιμη. Δεν μπορεί. Πρέπει να μεσολαβήσει προκήρυξη. Τι κάναμε εμείς και το κάναμε ελολογισμένα και το έχουμε πει. Ανανεώνουμε συνεχώς τις θέσεις οι οποίες υπάρχουν του επικουρικού προσωπικού που υπηρέτησε κατά τη διάρκεια και υπηρετεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παράλληλα βγάζουμε τις αντίστοιχες προκήρυξεις και οι συγκεκριμένοι επικουρικοί γιατροί, νοσηλευτές, λοιπόν προσωπικό, έχουν αυξημένη μοριοδότηση, η οποία δικαιολογείται λόγω της αυξημένης εμπειρίας που έχουν αποκτήσει. Οπότε όλο αυτό το προσωπικό θα τους δοθεί η δυνατότητα να μείνει μόνιμο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά με τους τρόπους που ορίζει το Σύνταγμα. Και όχι με εξαγγελίες που οι ίδιοι που τις κάνουν ξέρουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί είναι αντισυνταγματικές. Ήδη μια προκήρυξη
και καλούμαστε να λύσουμε τώρα το πρόβλημα της προηγούμενης κυβέρνησης, βγήκε αντισυνταγματική γιατί δεν μπόρεσε να την κάνει με τους όρους που έπρεπε να την κάνει και είναι εκτεθειμένος κόσμος που έχουμε πει ότι θα τους λύσουμε το πρόβλημα. Σε αυτούς όλους όμως με εντυμότητα έχουμε πει ότι θα παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω των διαδικασιών των προκηρύξεων και της αυξημένης μοριοδότησης λόγω της αυξημένης εμπειρίας που έχουν αποκτήσει.